Ο Σύλλογος Σκοτρόφων των Νέων Εστιών του Πολυτεχνείου παίρνει σήμερα την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου με σκοπό να κάνει γνωστό και να γίνει θέμα η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις εστίες. Οι φοιτητές της εστίας μας, το λέμε ξεκάθαρα, να πάρθουν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και δωρεάν διαμονή των εστιακών. Ενημερώνουμε και από αυτό το βήμα πως ο αγώνας όλων των συλλόγων οικοτρόφων και των εστιακών πανελλαδικά, αλλά και του δικού μας συλλόγου, κατάφερε να πιέσει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει δέσμευση για τη σύντηση την καθαριότητα στις εστίες. Οι εστιακοί φοιτητές από την πρώτη στιγμή βγήκαμε μπροστά, κάναμε γνωστό το θέμα, καλέσαμε όλους τους συναδέλφους μας σε κοινό αγώνα μέσα από γενικές συνελεύσεις και αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις, αναδεικνύοντας το ζήτημα παντού, έχοντας τη στήριξη δεκάδων φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, της ΟΕΝΓΕ, Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος. Αυτό ήταν που μας έδωσε δύναμη, αυτός ο αγώνας είναι που άσκησε πίεση στην κυβέρνηση. Κανένας όμως εφησυχασμός, βρισκόμαστε και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε εκδήλωση το επόμενο διάστημα. Απαιτούμε από την κυβέρνηση για μια ακόμα φορά να πάρει μέτρα στήριξη των εργαζομένων εστιακών, γιατί ακόμα και τώρα τους αφήνει μετέωρους, δεν μπαίνει κανένα μέτρο στήριξη για αυτά τα παιδιά που δίνουν μάχη μαζί με όλο το λαό μας. Απαιτούμε και από αυτό το βήμα να τοποθετηθεί συγκεκριμένα η κυβέρνηση τι μέτρα θα πάρει για αυτούς τους φοιτητές, μιας και είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίος ο αγώνας μας, μιας και όλοι οι οικότροφοι που βρισκόμαστε σήμερα στις εστίες είναι αδύνατο να φύγουμε. Πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στις οικογένειές μας, είτε επειδή μένουμε σε άλλη χώρα, πολλές από τις οποίες έχουν κλείσει τα σύνορά τους λόγω της επιδημίας, είτε επειδή δεν μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα μετακίνησης, είτε λόγω οικογενειακής κατάστασης, το μόνο σπίτι που έχουμε είναι στην εστία. Επιπλέον, πολλοί εργαζόμαστε για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στα έξοδα των σπουδών μας. Οι εστιακοί φοιτητές είναι μερικοί από αυτούς ντελιβεράδες και εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ που δουλεύουν σε αντίξιες συνθήκες για να μπορέσει να μείνει δυνατός ο λαός. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέσαμε και συνεχίζουμε να θέτουμε στην κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας για να εξασφαλιστεί ασφαλής διαμονή στις εστίες, να προφυλαχτούμε από την πανδημία. Δηλαδή, επαρκή καθαριότητα στα κτίρια, καθαρισμός των κτιρίων 2 φορές τη μέρα. Για το λόγο αυτό απαιτούμε άμεση πρόσληψη προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Απολύμανση όλων των κτιρίων εδώ και τώρα. Να πάρθουν όλα τα μέτρα φιλοξενίας των οικοτρόφων για το χρονικό διάστημα που πρέπει τα κτίρια να μείνουν κενά μετά την απολύμανση. Άμεση και δωρεάν διάθεση όλων των απαραίτητων υλικών προφύλαξης, σαπούνια, αλκοολούχα, αντισηπτικά κτλ. Σε κάθε όροφο, κάθε κτιρίου και ατομικά σε όλους τους οικοτρόφους για την προσωπική τους υγιεινή. Δωρεάν εκτέλεση του τεστ για τον κορονοϊό για όλους. Το προσωπικό των εστιών να εφοδιαστεί δωρεάν με όλο, τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διασφάλιση της υγείας. Σκουφιά, γάντια, μάσκες. Να εξασφαλιστεί η δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση για όσους θέλουν και μπορούν να φύγουν. Η δωρεάν μετακίνηση να αφορά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, π.χ. και τα ακτοπλοϊκά, όχι μόνο τα λεωφορεία κτέλ, όπως αναφέρεται στην οδηγία. Να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μετακίνησή μας να μην έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του κορονοϊού, να γίνουν τεστ για τον κορονοϊό, χορήγηση των απαραίτητων υλικών προστασίας κτλ. Να εξασφαλιστεί η δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση όσων ολοκληρωμένων φοιτητών επιθυμούν να γυρίσουν στις εστίες. Τα επιχειρήματα και η πρακτική της κυβέρνησης, η κοινή υπουργική απόφαση που χρησιμοποίησε από την πρώτη στιγμή για να υλοποιήσει την απόφαση για κλείσιμο των εστιών, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία βάση από την ίδια την πραγματικότητα. Προσπάθησε να μετακυλήσει τις πλάτες των εστιακών φοιτητών τις δικές της ευθύνες για ασφαλή διαμονή των οικοτρόφων στις εστίες με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα εν μέσω πανδημίας. Η κυβέρνηση βάζει σε κίνδυνο την υγεία των υποτρόφων, των οικογενειών τους, αλλά και όλου του ελληνικού λαού, εντείνοντας τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι πίσω από την ατομική ευθύνη προσπαθεί να κρύψει τις δικές της ευθύνες, την πολιτική της, που αφήνει απροστάτευτο το λαό και την νεολαία απέναντι στη νέα πανδημία του κορονοϊού. Ακόμα και τώρα όμως υπάρχουν εστιακοί φοιτητές που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μπορεί να έφυγαν κάτω από την τρομοκρατία της κυβέρνησης και των διοικήσεων. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει εξασφαλιστεί και διασφαλιστεί ακόμα η μη διασπορά του ιού από αυτούς τους φοιτητές, δεν έχουν πάρθει τα μέτρα για την ασφάλεια των οικοτρόφων και των οικογενειών τους. Όχι μόνο μας πετάνε έξω από τα σπίτια μας, αλλά μας κοροϊδεύουν κιόλας. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει ο εκβιασμός των εστιακών φοιτητών. Πριτανίες, Ινεδιβή, διοικήσεις εστιών, εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα για τις ανάγκες των εστιακών. Να διασφαλιστεί η διαμονή μας, να ανοίξουν τώρα τα εστιατόρια, η καθαριότητα, η συντήρηση κτλ. Οι αγωνίες των εστιακών γίνονται μπαλάκια ανάμεσα σε υπουργούς, υφυπουργούς, Πριτανίες και διοικήσεις. Ήδη με ευθύνη του Ινεδιβήμ είχε διακοπεί η λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων, ενώ σε πολλές εστίες της χώρας οι φοιτητές καταγγέλνουν απειλές από τις διοικήσεις να μένουν χωρίς νερό και ρεύμα. Να σταματήσουν εδώ και τώρα οι απαράδεκτοι εκβιασμοί.
κυβέρνηση και Βρετανίες να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και δωρεάν διαμονή των υποτρόφων φοιτητών που είναι ανάγκη να παραμείνουν στην εστία. Να ανοίξουν τώρα οι λέσχες σύντησης, να αναιρεθεί η αναστολή λειτουργίας. Ούτε σκέψη για τη διακοπή νερού, ρεύματος και των όποιων παροχών. Με τον αγώνα μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όλοι οι εστιακοί, σαν μια βροθιά, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Οι εστιακοί φοιτητές όμως δεν είμαστε μόνοι. Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται αγωνιστικές κινητοποιήσεις που καταδικάζουν την απόφαση της κυβέρνησης σε δεκάδες εστίες σε όλη τη χώρα. Ο σύλλογός μας, μαζί με το Σύλλογο Οικοτρόφων ΦΕΘ της Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Εστιών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το Σύλλογο Οικοτρόφων Εστίας Πανεπιστημίου Πατρών, το Σύλλογο Εστιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Σύλλογο Οικοτρόφων Φοιτητικών Εστιών Κομοτηνής, το Σύλλογο Οικοτρόφων Φοιτητών Ξάνθης, κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση, είμαστε μια γροθιά και έτσι θα πάμε μέχρι τέλους. Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο κοινός συντονισμός των εστιακών φοιτητών. Στην Αθήνα να ενώσουμε τις διεκδικήσεις μας με τους οικοτρόφους της ΦΕΠΑ, της ΦΕΑ, της ΑΣΠΕΤΕ. Κανένας οικότροφος μόνος του, κανένας εφησυχασμός. Αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής και δωρεάν διαμονή των οικοτρόφων φοιτητών που είναι ανάγκη να παραμείνουν στην εστία. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, είναι όμως πιο έφορο από ποτέ το έδαφος κάθε εστιακός να βγάλει συμπεράσματα. Θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε αν ήταν ο καθένας μόνος του. Θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε αν δεν είχαμε το δίκαιο με το μέρος μας. Αν ο αγώνας μας δεν ήταν δίκαιος. Αν από την πρώτη στιγμή μέσα από τους συλλόγους μας δεν οργανώναμε τον αγώνα, δεν συντονιζόμασταν σε παλαιολαδικό επίπεδο. Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Οι εστιακοί βγαίνουμε πολύ πιο δυνατοί από αυτόν τον αγώνα. Αποδεικνύεται ότι όταν είμαστε μια γροθιά, μέσα από τους συλλόγους μας και τις συλλογικές διαδικασίες, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Ο αγώνας είναι μονόδρομος. Με αγώνα έχουμε καταφέρει χρόνια τώρα να κατακτήσουμε τη στέγη μας, τη σύντηση, τη φύλαξη, τη συντήρηση, την καθαριότητα. Δεν είναι τυχαίο πως εδώ στις νέες εστίες του Πολυτεχνείου, αυτό που σήμερα ανακοινώνει η κυβέρνηση ως μέτρα στήριξης σε αυτούς που έχουν μείνει στις εστίες, εμείς τα είχαμε κατακτήσει και κατοχυρώσει μέρες πριν. Με τον αγώνα μας λοιπόν θα συνεχίσουμε μέχρι να γίνουν δεκτά όλα μας τα αιτήματα. Απαιτούμε τώρα. Κάτω τα χέρια από τα σπίτια μας, η κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και δωρεάν διαμονή των οικοτρόφων φοιτητών που είναι ανάγκη να παραμείνουν. Καμία σκέψη για εκένωση δωματίων στις εστίες μας, ούτε σκέψη για καταπάτηση του ασύλου έξω τα μάτια αστυνομία από τα πανεπιστήμια. Να ανοίξει τώρα ελέσχη σύντησης με βάση και την απόφαση του Υπουργείου. Επαρχή καθαριότητα στα κτίρια, καθαρισμό κτιρίων δύο φορές τη μέρα, για τον λόγο αυτό απαιτούμε άμεση πρόσληψη προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Απολύμανση όλων των κτηρίων εδώ και τώρα, να απαρθούν όλα τα μέτρα φιλοξενίας των οικοτρόφων για το χρονικό διάστημα που πρέπει τα κτίρια να μείνουν κενά μετά την απολύμανση. Άμεση και δωρεάν διάθεση όλων τα απαραίτητα των υλικών προφύλαξης, σαπούνια, αλκοολούχα, αντισηπτικά, σε κάθε όροφο, κάθε κτηρίου και ατομικά σε όλους τους οικοτρόφους για την προσωπική τους υγιεινή. Δωρεάν εκτέλεση του τεστ για τον κορονοϊό για όλους. Το προσωπικό των εστιών να εφοδιαστεί δωρεάν με όλο το απαραίτητο εξοπλισμό για την διασφάλιση της υγείας, σκουφιά, γάντια, μάσκες. Να εξασφαλιστεί η δωρεάν και ασφαλής μετακίνηση για όσους θέλουν και μπορούν να φύγουν. Η δωρεάν μετακίνηση να αφορά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ακτοπλοϊκά, όχι μόνο τα λεωφορεία κτέλ, όπως αναφέρεται στην οδηγία. Να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μετακίνησή μας να μην έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του κορονοϊού, να γίνουν τεστ για τον κορονοϊό, χορήγηση των απαραίτητων υλικών προστασίας κτλ. Να εξασφαλιστεί η δωρεάν και ασφαλής μετακίνηση όλων των αλλοδαπών φοιτητών, όσων αλλοδαπών φοιτητών επιθυμούν να γυρίσουν σε εστίες. Στηρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στα αιτήματα και τους αγώνες των υγειονομικών. Τώρα, επίταξη ιδιωτικών κλινικών και κλινών, επιστράτευση και ένταξη όλων των ιδιωτών γιατρών στον κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Να προσληφθεί το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό για να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ.